Δεν διστάζει να αποκαλύπτει. Ο Βίλιαμ Burns παραδέχεται ότι η Ουκρανία αποδεικνύεται μια θανάσιμη παγίδα για τι ΗΠΑ. Η παγκόσμια κοινή γνώμη βλέπει πλέον ότι δεν βαίνουν ανθυρά προ το δυτικό κόσμο όπω αναμενόταν τα τη έκβαση του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία. Ο εξαπορήτων Αμερικανού Πρόεδρου. Των επικίνδυνων αποσταλών, διευθυντή τη CIA William Benz, περιγράφει την Ουκρανία ω μια κατάσταση από την οποία οι ΗΠΑ δεν δίνονται να βγουν γιατί καιροφυλακτεί η Κίνα. Και επισημαίνει ότι πρόσφατε διαπραγματεύσει μεταξύ Υπουργών Άμυνα Ρωσία-Κίνα είχαν βαρύνουσα σημασία όχι για τι δύο χώρε μόνο, αλλά για τι ΗΠΑ και αυτό σε άρθρο του Στορία Νοβαστή ο γνωστός αναλυτής Πίτα Ακόποφ. Ο ναύαρχος που βλέπουμε, ο Ντόν Τζαν, διορίστηκε υπουργό Άμυνα της Κίνας και πρώτα πρώτα συνείδησε τον Σεργέη Σόιγκου της Άμυνας Ρωσίας. Και ο Σόιγκου προσφώνησε τον Ντόν ως σύντροφο. Μην ξεχνάμε και τις αυρότητες μεταξύ Προέδρων Κίνας Πούτιν. Ο Ντόν Τζαν επεσήμανε ότι η συνάντηση αποδεικνύει πλήρω τη βαθιά φιλία μεταξύ στρατών Κίνα-Ρωσία, τις κοινέ φιλοδοξίε για εμβάθυνση στρατηγική συνεργασία για τη διατήρηση τη παγκόσμια ειρήνη. Τόνισε επίση ότι η Ρωσία-Κίνα είναι οι δυο βασικέ δυνάμει διεθνώ που πρέπει να ανταποκριθούν αποφασιστικά στι παγκόσμιε προκλήσει. Και συνέχισε όταν τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες προσπαθούν να απομονώσουν τη Ρωσία, η Κίνα το καταλαβαίνει και προσπαθεί να στηρίξει τη Μόσχα. Κι αν και η Ευρώπη, οι Ευρώποι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση στην κινέζικη πλευρά, εμείς θα στηρίξαμε στο ουκρανικό ζήτημα. Ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας η αμυντική συνεργασία έχει δεχτεί πίθεση αλλά δεν εγκαταλείπουμε την πολιτική μας εξαιτία αυτού. Δεν πρέπει και δεν δύνανται να παρεμβαίνουν στην ρωσοκινέζικη συνεργασία. Ο Πέτρα Κόφοφ τονίζει ότι η κινέζικη ηγεσία σκληρίνει τη ρωτοκή τη προς Δύση, δηλώνει ανοιχτά την υποστήριξή της στη Ρωσία, στη στρατιωτική σφαίρα πάνω απ' όλα, που είναι από μόνο το σημαντικό γεγονός. Και μην ξεχνάμε και πόσα άλλα υπογραφέντα για τη βόρεια συντομοτέρα οδό, η ενέργεια όλη θα την απορροφήσει η Κίνα και άλλα σε ειδικά ρεπορτάζ που έχουν. Και ας μην ξεχάσω και τους BRICS που προσθέθηκε και η Σαουνταράμπια. Σημασία έχει ότι πλέον η αποδολαριοποίηση εν τες πράξεις θα φέρει σημαντικότατα νέα και ίσως άγρια για το δυτικό κόσμο. Ο Πέτρα Κόποφ αποκαλύπτει και αυτό ότι οι Αμερικανοί ζητούν από το Πεκίνο να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη. Οι Ιρανοί να επηρεάσουν τους Χούθη της Εμένης, να σταματήσουν να χτυπούν στην Έρυθρα, θάλασσα, τα εμπορικά και άλλα πλοία. Οι ΙΠΑ κανονικά θα έπρεπε να χαλιναγωγήσουν το Ισραήλ εξαιτία το οποίο βράζει ολόκληρη η Μέση Ανατολή. Ζητούν από την Κίνα να τι βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τι πολιτικέ του. Όπω είναι φυσικό, το Πεκίνο θεωρεί τέτοιε προτάσει εμπεγμό, ειδικά επειδή συνδυάζονται με συνεχή πίεση στο ουκρανικό ζήτημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παγιδεύτηκαν. Το γεγονό ότι τα ζητήματα τη Ουκρανία στη Μέση Ανατολή συνδέονται άμεσα στο μυαλό του Ουάσιγκτον με το θέμα τη Ταϊβάν δεν είναι μυστικό για κανέναν στο Πεκίνο. Το Foreign Affairs δημοσιεύει σημαντικό άρθρο του διευθυντή CIA, William Burns, statecraft, transforming the CIA in a competitive edge. Το οποίο συνδέει άμεσα την ικανότητα των ΗΠΑ η Αμερικής, να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία με περιορισμό τη Κίνα. Και τονίζει οι προμήθειε στο Κίεβο θα πρέπει να συνεχιστούν γιατί κανεί δεν παρακολουθεί την υποστήριξη των ΗΠΑ προ Ουκρανία τόσο στενά όσο οι Κινέζοι ηγέτε. Υποστηρίζοντα την Ουκρανία όχι μόνο χτυπάμε τη Ρωσία, αλλά και περιορίζουμε την Κίνα. Δεν μπορούμε να χάσουμε στην Ουκρανία, γιατί τότε η Κίνα θα νομίζει ότι είμαστε αδύναμοι και θα επιτεθεί στην Ταϊβάν, λέει ουσιαστικά. Τα ίδια εκτιμά και ο Πέτρα Κόποφο, σχολιαστή. Δεν πρόκειται για μια προφητεία, για συνειδητή πρόκληση. Ο ηγεμόνας ξεθοριάζει. Αυτό βλέπει η Κίνα. Και στην Ευρώπη ακόμη Όλο και περισσότεροι στρατηγοί πιστεύουν ότι η Αμερική δεν είναι ικανή μεσοπρόθεσμα όχι μόνο να ηγηθεί του κόσμου, αλλά ακόμη και να είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επομένω, η Κίνα δεν χρειάζεται να επιταχύνει στρατιωτικά τη διαδικασία τη Αμερικανική παρακμή και να ξεκινήσει ένα πόλεμο στη Ταϊβάν με τι ΗΠΑ. Θα περιμένει τι ευνοϊκέ συνθήκε. Και το Πεκίνο πράγματι βλέπει την ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ουκρανία να είναι αναπόφευκτη. Και γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη πολύ σκληρή εποχή, δεν κρύβει την προσέγγιση με τη Ρωσία ότι είναι επιλογή. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.